της πρόσκλησης. Νομίζω ότι είναι άκρως ενδιαφέρουσα η στιγμή για να βρεθεί κάποιος με τον Υπουργό Οικονομικών και να κάνει μια αναδρομή σε αυτόν τον ένα χρόνο διαπραγμάτευσης. Μια διαπραγμάτευση την οποία για λιγότερο την υπολογίζατε, περισσότερο κράτησε, για να δούμε γιατί κράτησε τόσο πολύ, για να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης αυτής. Μια ακόμα διαπραγμάτευση έπεται, αναμένεται, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, να δούμε τι περιμένουμε, να δούμε πώς σχολιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μέσα από δηλώσεις τους χειρισμούς τους κυβερνητικούς για αυτόν τον ένα χρόνο. Να δούμε αν εσείς έχετε κάτι να αναθεωρήσετε στους χειρισμούς αυτής της περίοδου και της διαπραγμάτευσης, καθώς επίσης και το πώς σχολιάζουν και δύο ακόμα κυβερνητικά στελέχη την περίοδο αυτή, ο κύριος Νίκος Παπάς και ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Επικρατείας. Να ξεκινήσουμε με την ημερομηνία. Παρά μία μέρα, το δημοψήφισμα πέρυσι, 5η του Ιούλη ήταν, του 2015. 4 Ιουλίου βρισκόμαστε εμείς εδώ, του 2016. Τελικώς το δημοψήφισμα, και ξεκινώ λίγο ανορθόδοξα, αλλά λόγω της ημερομηνίας αυτής, το δημοψήφισμα ήταν κάτι το οποίο περιέπλεξε ακόμα περισσότερο τα πράγματα, ακόμη περισσότερο τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση την οποία ευομιστήκατε. Κάθε άλλο θα έλεγα. Νομίζω ότι αρχίσατε στη μέση. Η αρχή ήταν Γενάρη που κερδίσαμε τις εκλογές του 2015. Θα γυρίσουμε και προς τα πίσω. Βεβαίως, αλλά από και μια ημερομηνία όμως που είναι ακριβώς σημερινή. Και είναι καλή αρχή η μέση. Καμιά φορά από τη μέση μπορείς να καταλάβεις περισσότερα πράγματα, είτε από την αρχή είτε από το τέλος. Το τέλος είμαστε αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε πει πριν από την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την Ευρώπη. Δεν ήταν δηλαδή ότι είμαστε σε μια κατάσταση που οι πολίτες της Ευρώπης λέγανε ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουμε ένα σωστό μοντέλο, ότι έχουμε μια Ευρώπη που ακούει τους πολίτες, ότι έχουμε μια Ευρώπη που εμπλέκεται με τους πολίτες και αντιμετωπίζει τα προβλήματά τους. Και αυτό φαίνεται τώρα, στο τέλος αυτής της περίοδου. Είχατε πει όμως ότι εκτιμούσατε πως μπορούσατε να αλλάξετε ακριβώς, την Ευρώπη. Μα χρειαζόταν η σύγκρουση. Θέλω να πω ότι δεν μπορούσε μια κυβέρνηση της αριστεράς να μην προσπαθήσει να βρει λύσεις, αλλά μέσα και από συγκρούσεις. Γιατί αυτή η Ευρώπη χρειαζόταν αλλαγή. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν αυτή τη στιγμή αν αυτές οι συγκρούσεις επιτρέπουν στον κόσμο της εργασίας, τον κόσμο που εμείς θέλουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία, αν είναι καλό που η αριστερά είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, πριν από το Γενάρη, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ήταν κάποιοι που λέγανε ότι υπάρχει και αριστερή έξοδο από την κρίση, ότι αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, θα υπήρχε μόνο η Λεπέν, θα υπήρχε μόνο ο Φαράζ, θα υπήρχε μόνο ο Αυστριακός που θα έχει τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να κερδίσει τις εκλογές στην Αυστρία μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Άρα αυτό που παίχτηκε μέχρι το δημοψήφισμα ήταν αν μπορεί να υπάρχει και μια αριστερή φωνή μέσα από συγκρούσεις, μέσα από συζητήσεις, μέσα από την ανάδειξη νέων θεμάτων, ότι αυτή η λιτότητα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί καλά, ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο συνεννόησης και με τους εταίρους μας, αν αυτό άξιζε τον κόπο. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι άξιζε τον κόπο. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε ο Ποδέμος, δεν θα υπήρχε η αριστερά, δεν θα υπήρχε η μεταστροφή σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, της σοσιαλδημοκρατίας προς την αριστερά, εκτός από τη δική μας, η σοσιαλδημοκρατία που το Πασόκ ακόμα θεωρεί ότι δεν υπάρχει λύση χωρίς το Μητσοτάκη. Λες και δεν ακούνε τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη. Ότι λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το αποτέλεσμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά το αποτέλεσμα των εκλογών των πρόσφατων στην Ισπανία δεν ήταν τέτοιο που να δημιουργεί πολλές προσδοκίες και χαμόγελα σπουδαίμους που αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, πριν από την κρίση, τα δύο μεγάλα κόμματα παίρνανε 80 και το 100. Μοιραζόταν λέει την πίτα που όλα τα μικρά κόμματα παίρνανε 10-15%. Και τώρα με το ζόρι τα δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παίρνουν 50%. Το μεγάλο ζήτημα ήταν αν η αριστερά θα ήταν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Αν η αριστερά θα μπορούσε να προσπαθήσει να αλλάξει σε μια κατεύθυνση όχι ρατσιστική, όχι εθνικιστική, όχι φοβική, αλλά μια αριστερά και μια Ευρώπη που είναι πιο δημοκρατική και πιο κοινωνική. Αυτό το δημοψήφισμα
έδωσε όθηση στον κόσμο που πίστευε ότι ο λαός είναι μέρος της λύσης και η δημοκρατία είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Το ερώτημα πάντως που είχε τεθεί στο δημοψήφισμα εκείνο δεν είναι η απάντηση, δεν εκφράστηκε ως απάντηση που έδωσε ο κόσμος. Η απάντηση που έδωσε ο κόσμος, η τοποθέτησή του στην κάλπη ήταν διαφορετική από το πώς διαχειριστήκατε στην πορεία. Ήταν πολύ σύνθετη. Σε ένα δημοψήφισμα πάντα δεν ψηφίζουν όλοι με το ίδιο τρόπο, αλλά είχαν μπροστά τους μια συμφωνία η οποία κατέγραφε όχι το κοινό τόπο που διαπραγματευόμασταν εμείς τρεις μήνες, το Μάρτι, τον Απρίλη, το Μάη, αλλά η αρχική θέση των θεσμών. Μια συμφωνία που θα μας πήγαινε μέχρι το Σεπτέμβριο, που θα μας πήγαινε με 30% μέτρα, χωρίς τίποτα για το χρέος, χωρίς να υπήρχε καν διαπραγμάτευση που να επηρεάζει τα πράγματα. Αυτό ψήφισε ο κόσμος. Κατάλαβε ότι ενώ η ελληνική κυβέρνηση και με συγκρούσεις και με συνένεση και με διαφορετικές τακτικές προσπαθούσε να βρει το κοινό τόπο, θεώρησαν οι ελίτ της Ευρώπης ότι πρέπει να ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και καταθέσανε μια πρόταση που ήταν η αρχική τους πρόταση. Να τα πάρουμε τώρα από την αρχή στο σημείο αυτό. Έχουμε την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπου στο Γενάρη ο κόσμος εναποθέτει τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ, οι Έλληνες πολίτες, και λένε: εδώ είναι η ελπίδα, μια γλώσσα διαφορετική. Το παίρνουμε, το αγοράζουμε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο ο οποίος έρχεται από την Αμερική. Ποντάρουμε εκεί επάνω και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ξεκινάτε μία πρώτη διαπραγμάτευση, η οποία, για να το πω λαϊκά, τσάκισε πού εκείνη την περίοδο. Τι δεν προέκυψε στην χημεία την οποία επιδιώξατε? Κοιτάξτε, κανένας από μας πριν από το Γενάρη δεν νόμιζε ότι θα είναι ένα πάρτι τσάι της βασίλισσας της Αγγλίας η διαπραγμάτευση. Δεν είχαμε τέτοιες αυταπάτες ότι θα πηγαίναμε εκεί και θα λέγαμε αυτό και θα λέγανε μπράβο παιδιά, πως δεν το είχαμε σκεφτεί εμείς. Ξέραμε ότι θα υπήρχαν αντιρρήσεις, ξέραμε ότι θα υπήρχαν αντιθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε θέμα όλη την προηγούμενη περίοδο, όλα τα συμφωνηθέντα που συμφωνούσαν η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά, ότι υπάρχει μονόδρομος, ότι η λιτότητα είναι μέρος της λύσης, ότι ό,τι που είναι η ελίτ πρέπει να γίνει, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πολύ ο λαϊκός παράγοντας. Αυτά τα αμφισβητήσαμε όλα. Άρα δεν μπορούσε να μην υπήρχε αντίδραση. Τώρα η ερώτηση, και να κάνω και αυτοκριτική, είναι: ετοιμάσαμε τον κόσμο για αυτή την πραγματικότητα? Γιατί να πούμε και τα αυτά που για έχουμε κάνει σωστά. Στον κόσμο, πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ο ίδιος. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι, ξέρουμε ότι θα υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είμαι σίγουρος αν, επειδή υπήρχε η ορμή για την αλλαγή, και η ορμή από την αλλαγή δεν έρχεται μόνο από πάνω, έρχεται και από κάτω. Ένας κόσμος είχε προσπαθήσει σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα να αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Και τι δεν προσπάθησε? Προσπάθησε και γενικές απεργίες και διαδηλώσεις και πλατείες. Mm-hmm. Προσπάθησε ο κόσμος να εμπλακεί, να πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Άρα η τελευταία ελπίδα ήταν πιο πολιτική η ελπίδα. Ότι θα ερχόταν μια κυβέρνηση να διαπραγματευτεί με αξιοπρέπεια για αυτά που οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα βάλανε στην πάντα. Και άρα αυτή ήταν η δική μας εντολή. Δεν ήταν η δική μας εντολή να συνεχίσουμε σαν η Ευρώπη πήγαινε μια χαρά, σαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις τα κάνανε όλα τα πράγματα πριν από το Γενάρη του 2015, σωστά. Είχαμε μια εντολή να αλλάξουμε τα πράγματα. Θα φανεί στο τέλος και μετά από τη δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αν μπορέσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Είναι ανοιχτά ακόμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν και αριστερές κινήσεις και δεξιές κινήσεις στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούσαμε εμείς ως αριστερή υπεύθυνη κυβέρνηση να μην θέσουμε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα, λες και δεν έχει γίνει τίποτα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή εννοώ από το 10 μέχρι το 15, και λες ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στην Ευρώπη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μια παρένθεση, να δούμε τι δηλώνουν δύο κυβερνητικά στελέχη. Να ξεκινήσουμε από τον Υπουργό Επικρατείας, τον οποίο συνάντησα σήμερα το πρωί και έθεσα λίγο πολύ τα ίδια ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε και απόψε με τον κύριο Τσακαλώτο εδώ στο στούντιο.